Αγαπητές φίλες και φίλοι, η σύγχρονη εποχή υποδέχεται τη Σεμίνα Διγενή και τις αποδελτιώσεις της στη σημερινή μας εκδήλωση. Σε μία ευκαιρία να περιηγηθούμε στις σελίδες τους, μιας και τα βιβλία έχουν ήδη ξεκινήσει να ταξιδεύουν. Η πρώτη αποδελτίωση ξεκίνησε το ταξίδι της το Σεπτέμβριο του 2021 και η δεύτερη μόλις του Δεκέμβρη που μας πέρασε. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε και το Δήμο Νέας Σμύρνης για την παραχώρηση του χώρου. Χωρίς πολλά περαιτέρω, δίνουμε το λόγο στην ίδια τη Σεμίνα. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και βλέπω ανάμεσά σας πολλούς αγαπημένους φίλους. Βλέπω πρόσωπα που αγαπάω πολύ, που είναι εδώ και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πιο πολύ όμως για τη γυναίκα που έχω εκ δεξιών μου. Κακός το εκ δεξιών, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή που η Αλέκα Παπαρίγα, αυτό το εμβληματικό πρόσωπο του ΚΚΕ, η βουλευτής του κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, είναι εδώ για να μιλήσει, να πει δύο λόγια για το βιβλίο. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω, σαν να κάνω εκπομπή είναι, ωραίο είναι, να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μου. Ο κύριος δίπλα που, δεν ξέρω, σας θυμίζει λίγο τον Βελουχιώτη, σας τον θυμίζει. Είναι ο Τάσος Σωτηράκης, ηθοποιός, εξαιρετικός. Έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Δυστυχώς, όταν ξεπετάχτηκε στην τέχνη, εγώ είχα αποχωρήσει από τηλεόραση, άρα δεν έτυχε να συναντηθούμε. Δίπλα του όμως, με την κυρία που συνορεύει, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές. Η Χριστίνα Αλεξανιάν. Η οποία διαπρέπει στα ημερολόγια της Αντζέλ Κουρτιάν, τα οποία παίζονται και θα συνεχίζουν να παίζονται, φαντάζομαι, μέχρι να είναι με πει. Η Χριστίνα θα κάνει την Κουτιάν. Αυτοί οι δύο βέβαια είναι και ζευγάρι τώρα στο κόκκινο ποτάμι του Μανούσου Μανουσάκη. Οπότε όπως τους βλέπετε δίπλα-δίπλα είναι σαν να βλέπετε το ζευγάρι της σειράς. Πάρα δίπλα είναι ένα πρόσωπο που έχω την πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει, δεν θα πω τη λέξη ανακαλύψει γιατί είναι υπερβολική. Εντοπίσει θα πω. Ήταν ένα πρόσωπο που ήθελα πάρα πολύ να έχω στις εκπομπές μου, η Γιώτα Νέγκα. Και την πρώτη φορά που ήρθα σε εκπομπή, ήξερα ότι έχει πολύ ωραία φωνή. Δεν φανταζόμουν όμως αυτό το εύρος, αυτή τη δύναμη, αυτή την ένταση που είχε βγάλει και που βεβαίως όλοι είχαν μείνει από τους ηχολήπτες μέχρι τους καλεσμένους με ανοιχτό το στόμα. Και τότε σκεφτόμουν ότι αυτό είναι ένα κορίτσι το οποίο με έναν τρόπο παίρνει το σκηνή από τις πολύ μεγάλες λαϊκές τραγουδίστριες του 50, Πόλη Πάνου, Νίνου, το παίρνει και το συνεχίζει σήμερα. Και της το είχα πει τότε και εκείνη τότε ήταν πάρα πολύ ντροπαλή, τώρα έχει ξεπεταχτεί λίγο. Πράγματα, η Γιώτα Νέγκα λοιπόν, δίπλα. Δίπλα είναι ένα άλλο κορίτσι άτακτο. Αυτό δεν πήρε ένα νήμα απλώς. Αυτό πήρε τη σκυτάλη, νομίζω εγώ, η δική μου άποψη, από τη Σωτηρία Μπέλου, κατευθείαν. Φωτεινή Βελεσιώτου. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας, χωρίς δεύτερη κουβέντα, αμέσως. Τη λατρεύω, την αγαπώ πολύ, την εκτιμώ. Και βεβαίως σε μια παρουσίαση, αν δεν έχεις ένα ζεν πρεμιέ, τι να την κάνεις την παρουσίαση. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Μέγας τραγουδιστής. Θυμάμαι όταν κάποτε έκανε μια εκπομπή στον Ταλάρα, μου λέει «Όρος απαράβατος, θα φέρεις τον Τριανταφυλλίδη». Δεν τον ήξερα τότε. Και μόλις τον έμαθα και κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, κατάλαβα ότι πρόκειται ένα πολύ σημαντικό πλάσμα. Είναι και υποψήφιος του ΚΚΕ στην Κοζάνη, έτσι. Και τώρα μαζεύω τα κομμάτια μου και κάθομαι ήσυχα να ακούσω τι θα πει η Αλέκα Παπαρίγα.
με πολύ τρακ. Για το δημοσιογραφικό έργο και για τις αποδελτιώσεις 1 και 2, ήδη έχουν μιλήσει πριν από μένα. Πολλοί και πολλές έχουν επενέσει το σημαντικό ρόλο της Εμίνας στη δημοσιογραφία, ενώ εντυπωσιάζει ο αριθμός των βραβείων που τις έχουν απονεμηθεί. Θα προσθέσω κι εγώ τις δικές μου εκτιμήσεις και σκέψεις, παίρνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι η Σεμίνα, αυτή την περίοδο, βρίσκεται για μια ακόμη φορά μπροστά σε ένα νέο μετέχνιο, ως υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο νότιο τομέα της Αθήνας. Πάντα πολιτικοποιημένη και ποτέ ουδέτερη, πάντα δίπλα και μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εδώ και λίγες μέρες, με τη σκέψη μου στη σημερινή παρουσίαση, αποπειράθηκα να κάνω κάτι που συνήθως το αποφεύγω. Να δώσω έναν ορισμό δηλαδή στο έργο της Εμίνας. Το λέω αυτό γιατί όποτε είχα την ευκαιρία να μιλήσω για το έργο κάποιου δημιουργού, προτίμησα την περιγραφή παρά την παράταξη γενικών χαρακτηρισμών. Αυτή τη φορά είπα να κάνω και κάτι το διαφορετικό, έτσι να μην μας λένε ότι κολλάμε συνέχεια. Κατέληξα λοιπόν στην εκτίμηση ότι η προσφορά της Εμίνας στη δημοσιογραφία, την παραγωγή ή την έμπνευση έργων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολυμορφική κοινωνική πολιτιστική με σαφές ιδεολογικό πολιτικό στίγμα και όταν δεν αναφέρεται άμεσα στην κυρίαρχη πολιτική στα κόμματα. Προσωπικά ξεχωρίζω στα δικά της άρθρα ένα λόγο με απίστευτες βαθιές μαχαιριές εναντίον της αστικής υποκρισίας, της υποκουλτούρας και της ύψης που χαρακτηρίζει το σύστημα, δηλαδή το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα του καπιταλισμού. Οι μαχαιριές της αποκαλύπτουν, εκτός των άλλων, το σαθρό, αλλά σαφώς ταξικό περιεχόμενο πολυχρησιμοποιημένων συνθημάτων περί του εξυγχρονισμού και της ανανέωσης, περί πολιτικού πολιτισμού, περί του σύγχρονου πολιτικού λόγου. Είναι γεγονός ότι τα κείμενα της Εμίνας, με τη δυναμική τους, τον πλούτο της γλώσσας που χρησιμοποιεί, προκαλούν μεγάλη εντύπωση, που όμως δεν έχει σχέση με την πολύ συνηθισμένη δυστυχώς τακτική του επιμελημένου εντυπωσιασμού που κυριαρχεί, ιδιαίτερα στην αντιπαράθεση των κομμάτων που διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιο θα έχει το πάνω χέρι στο σχηματισμό κυβέρνησης, στη διαχείριση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, στη σταθερότητα του αντιλαϊκού πολιτικού συστήματος. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί χρόνο με το χρόνο η κυρίαρχη πολιτική προπαγάνδα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον πολιτικό εντυπωσιασμό, ως μέσο για τη χειραγώγηση και τον εγκλωβισμό των συνειδήσεων στη μέγενη παραπλανητικών, εκβιαστικών έως και εκφοβιστικών διλημάτων. Ο τέτοιου τύπου πολιτικός εντυπωσιασμός ως τακτική αποβλέπει στον εκθιασμό της μορφής και του στυλ, ώστε να χάνεται η ουσία και το περιεχόμενο των ιδεών. Η μορφή των συνεντεύξεων που επέλεξε η Σεμίνα για τα βιβλία της μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πιο καλά ανθρώπους του πολιτισμού, κοινωνικούς παράγοντες, αγωνιστές και αγωνίστριες στον τομέα τους. Και γενικότερα. Δεν θα σταθώ στις πολύ ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον για μένα, αλλά νομίζω όχι μόνο για μένα, απαντήσεις τους. Περιορίζομαι να μιλήσω για δύο ζητήματα που χαρακτηρίζουν τις αποδελτιώσεις. Πρώτον, η Σεμίνα δίνει άφθονο χώρο στο συνομιλητή της να μιλήσει, να ξεδιπλώσει, να ανοίξει τις σκέψεις του. Σύντομες ερωτήσεις, φαινομενικά απλές, που βγάζουν αρκετά ζητήματα πτυχές τους στην επιφάνεια. Δεύτερο, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Διαβάζοντας τα άρθρα και το ίδιο το βιβλίο, καταλαβαίνεις, αυτό τουλάχιστον είναι η δική μου πεποίθηση, ότι η Σεμίνα έχει γνωρίσει το έργο του συνεντευξιαζόμενου, ξέρει με ποιον μιλά, ανεξάρτητα της δικής της προσωπικής άποψης, και αφήνει τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ξεχωρίζω αυτή την πλευρά, καθώς αρκετοί, μάλλον πολλοί, εννοείται όχι όλοι, συλλήφθηνοι δημοσιογράφοι, ρωτάνε και κρίνουν χωρίς να έχουν καταβάλει προσωπικό κόπο, σκληρή δουλειά, προκειμένου να γνωρίζουν τις θέσεις, παραδείγματος χάρη των κομμάτων με τα οποία δεν συμφωνούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
υποβάλλουν ερωτήσεις με αρνητική κρίση σε ιδέες και θέσεις του κόμματος, που όμως δεν ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό ακόμα και πλήρως στην πραγματικότητα. Εννοείται ότι δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση το δικαίωμα του δημοσιογράφου και του μέσου ενημέρωσης που είναι υπάλληλός του να έχει εχθρική άποψη για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αντίθετα, εμείς προσδοκούμε οι ερωτήσεις, ακόμα και τα σχόλια, να είναι εχθρικά, πολεμικά, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να αιτιολογήσουμε τις θέσεις μας, τις επιλογές μας. Πόσο δύσκολο όμως γίνεται αυτό όταν ο ή η δημοσιογράφος χρησιμοποιούν ως επιχείρημα παραποιημένα τις δικές μας θέσεις που συνήθως περιέχονται στα διάφορα non-papers. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Αυτό συμβαίνει όταν σχολιάζουν και παρουσιάζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως ένα κόμμα που αρνείται να πάρει μέρος σε κυβερνήσεις, δεν θέλει να φάλει τα χέρια του στη φωτιά. Κατά συνέπεια, αυτό είναι απόδειξη ότι πρόκειται για ένα κόμμα φοβικό, ανέτοιμο να αναλάβει ευθύνες, που δεν παίζει πολιτικό και κοινωνικό ρόλο, ζει στο δικό του κόσμο. Το λένε τώρα για ποιον? Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που πάνω από 100 χρόνια, στις οποιασδήποτε συνθήκες, μπήκε μπροστά για την υπεράσπιση του λαού, με το πιο βαρύ τίμημα θυσιών και εννοείται χωρίς κανενός είδους αντάλλαγμα. Άλλωστε, αυτό ήταν και η υποχρέωσή μας. Τα ανταλλάγματα που ζήσαμε τα ξέρετε. Θάνατος, εκτέλεση, φυλακή και εξορία, κυνηγητά και βάσανα κάθε είδους, έξελος ή και συγκαλυμμένος ύπουλος αντικομουνισμός. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι ηγήτορες της ενημέρωσης δεν θέλουν να μάθουν οι τηλεθεατές ή οι ακροατές ή το κοινό των μέσων δικτύωσης τι ακριβώς λέμε όταν αρνούμαστε, παραδείγματος χάρη, κάθε στήριξη, συμμετοχή και ανοχή σε κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να δένουμε τα χέρια του λαού σε καμιά κυβέρνηση, όποιο πρόσημο και αν έχει. Όμως, εμείς έχουμε ριζικά διαφορετική πρόταση πολιτικής εξουσίας, διακυβέρνησης, της εργατικής λαϊκής που θα προκύψει πριν απ' όλα με τη λαϊκή θέληση. Και στις κατάλληλες συνθήκες, στον δρόμο της ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου. Καλοδεχούμενοι λοιπόν οι πολεμικοί τους απέναντι στις θέσεις μας, σε αυτό που αντιδρούμε είναι η παράφραση και η αλλίωσή τους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν σχολιάζουν και παρουσιάζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι αρνείται κάθε μέτρο που εμφανίζεται ως φιλολαϊκό ή κάποια μικρή παροχή προς το ένα ή το άλλο τμήμα της εργατικής τάξης του λαού, γιατί τάχα εμείς, έτσι λένε, επιδιώκουμε τη λαϊκή εξαθλίωση που δήθεν αυτή θα οδηγήσει στην Επανάσταση. Άποψη τόσο ξένη προς τη θεωρία μας, την επιστημονική της μεθοδολογία, αλλά και τη μακρόχρονη πείρα του 20ου αιώνα, των πρώτων δεκαετιών του 21ου. Αντίθετα, πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι και μέσα στη ζούγκλα της αστικής εξουσίας του καπιταλισμού, ένα πανίσχυρο εργατικό λαϊκό κίνημα έχει τη δυνατότητα να αποσπάσει παραχωρήσεις και κάποια έστω μερικές κατακτήσεις, αρκεί να ξέρει ότι αυτές δεν θα είναι αντίστοιχες με τις πραγματικές ανάγκες του και πολύ περισσότερο δεν θα είναι σταθερές και βιώσιμες. Θα είναι λίγο πολύ προσωρινές. Να έχει επαγρύπνηση απέναντι σε διάφορες, παραδείγματος χάρη επιδοματικές ή άλλου τύπου παροχές, ώστε να μην τους τυπάρουν από την άλλη τσέπη, μέσω νέας έμεσης και άμεσης φορολογίας. Να επαγρυπνά, γιατί η αύξηση του αριθμού των δόσεων, παραδείγματος χάρη για την πρώτη κατοικία ή την εξόφληση καταναλωτικών δανείων ή για τις ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να μην οδηγεί στην εύκολη ανέμαχτη αποπληρωμή τους όταν το κόστος ζωής αυξάνει ή όταν ξαφνικά ο υπερχρεωμένος βρίσκεται στην ανεργία. Να έχει τη γνώση ότι όποιες μικρές, έστω και μεγαλύτερες νίκες του εργατικού λαϊκού κινήματος δεν πρέπει να αποτελέσουν παράγοντα εφησυχασμού. Αυτό είναι το ζήτημα. Το αντίθετο, να αποτελέσουν εφαλτήριο για μια νέα δυναμική κλιμάκωση της δράσης με προοπτική, ο λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του, άρα τον πλούτο που παράγει και τον έχουν σφετεριστεί οι καπιταλιστές, τον πλούτο που υπάρχει στο έδαφος και στις θάλασσες της χώρας του, της Ελλάδας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει στη διάρκεια συστηματικής επικοινωνίας που έχουμε με εργαζόμενους μια φράση, ότι τα τελευταία χρόνια γυρνάμε πίσω. Χάσαμε, λένε, ότι κερδίσαμε. Ορισμένοι μάλιστα μιλάμε ότι ήδη έχουμε γυρίσει στο μεσαίωνα.
Αν ο λόγος περιμοσέωνα είναι μια λογοτεχνικού τύπου έκφραση, καλώς. Όμως επί της ουσίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό που πολλοί λένε πισωγύρημα, που το αισθάνονται έτσι, είναι το πάμε μπροστά του καπιταλισμού, που γίνεται όλο και πιο πολύ επικίνδυνος, αντιδραστικός, ανεξάρτητα από τη μορφή του πολιτικού συστήματος. Αυτό το σύστημα είναι ιστορικά καταδικασμένο να πεθάνει. Το σύνθημα, αλλά αυτό δεν θα γίνει από μόνο του. Έτσι, κάποια στιγμή. Γι' αυτό εδώ ταιριάζει το σύνθημα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής και προσθέτουμε εμείς με όσο γίνεται πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σεμίνα, είναι αλήθεια ότι το αστικό κοινοβούλιο προσφέρει σημαντική άμεση πείρα. Αφού μέσα εκεί ψηφίζονται οι νόμοι που αποκτούν έτσι και την αντίστοιχη νομιμοποίηση. Ακόμα και αν αυτοί οι νόμοι επιφέρουν τραγικές συνέπειες, άμεσες και έμεσες στη ζωή του λαού, της νεολαίας, των γυναικών. Μέσα στη Βουλή και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα επιβεβαιώνεται περίτρανα η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι οι καυγάδες του Κοινοβουλίου κρύβουν άλλοτε περίτεχνα, άλλοτε εντελώς κακότεχνα ότι οι εμφανιζόμενοι ως αδιάλαχτοι εχθροί μεταξύ τους έχουν κοινό πολιτικό πρόγραμμα, κοινή γραμμή πλεύσης. Όχι. Δεν πέφτουμε στο λάθος να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές λόγω χάρη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Υπάρχουν διαφορές. Ιστορικής προέλευσης, τυπικών ιδεολογημάτων, συνθημάτων. Ιδιαίτερα διαφορές στον τρόπο της λαϊκής χειραγώγησης και ενσωμάτωσης. Αλλά και διαφορές σε ζητήματα διαχείρισης των συμφερόντων του κεφαλαίου, της κερδοφορίας και της σταθερότητας του συστήματος. Αυτές οι διαφορές όμως δεν είναι ελληνικής προέλευσης και έμπνευσης και ακόμα περισσότερο δεν αφορούν τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτές τις διαφορές τις ζούμε όχι μόνο μέσα και ανάμεσα στα ελληνικά κόμματα αλλά και σε όλα τα αντίστοιχα ή παραπλήσια ευρωπαϊκά κόμματα και το κυριότερο είναι ολοφάνερες οι διαφορές ακόμα και ανάμεσα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ παγκόσμια. Τέτοιες διαφορές και ανταγωνισμοί μεταξύ των κομμάτων αστικής διαχείρισης προσφέρουν και σανίδα σωτηρίας στο σύστημα, καθώς έχουν δύο βασικές συνέπειες. Από τη μια παίρνουν απογοήτευση, ακόμα και αποτροπιασμό. Αποτροπιασμό που πολλές φορές παθητικοποιεί. Από την άλλη εγκλωβίζουν τη λαϊκή ψήφο εντός των τυχών, με την εναλλαγή κυβερνήσεων διαχείρισης, δηλαδή με τη συνέχιση της ίδιας γενικής πολιτικής. Αλλά και το κυριότερο, ας μην ξεχνάμε ότι έγιναν τον 20ο αιώνα δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που πυροδοτήθηκαν από τους αδυσόπιτους ανταγωνισμούς μεταξύ των ισχυρότερων καπιταλιστικών κρατών, δηλαδή ανάμεσα σε κράτη που είχαν το ίδιο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα και στη συνέχεια έχουμε δεκάδες έως και εκατοντάδες τοπικούς πολέμους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ας λέγονται τοπικοί, με την παρέμβαση, την επιρροή ή το συγκαλυμμένο ενεργό ρόλο ισχυρών καπιταλιστικών κρατών. Τέτοιος δεν είναι και ο πόλεμος αυτός. Στο έδαφος της Ουκρανίας, από τη μια μεριά συγκρούεται το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η Ρωσία, στο φόντο του ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και ανάμεσα στους μόνιμους ή περιστασιακούς συμμάχους της. Επομένως, Εμίνα, και στην επόμενη Βουλή, όποια και αν είναι η σύνθεση της κυβέρνησης, θα δούμε να επαναλαμβάνεται αυτό που ζήσαμε. Δεν θα πάω πολύ μακριά, από το 2015 σήμερα, όταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν βασικά νομοσχέδιά του και στη συνέχεια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ψήφιζε αντίστοιχα νομοσχέδια ή κρίση μάρθα τους που κατέθετε η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει πάνω από το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το κοινά ΠΑΣΟΚ πάνω από το 70%. Αλλά προσέχτε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έγινε κανένας δημοσιογραφικός ντόρος. Αντίθετα, φασαρία και θόρυβος γίνεται, με υλικό την προσωπική και, ας μου επιτραπεί να πω, αποκρουστική αειδιαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα
κυρίως στις προημερήσιες διάταξης συζητήσεις της Βουλής, είμαι υλικό των καυγά ανάμεσα σε υπουργούς και βουλευτές, θύτες ή θύματα της πολιτικής εντυπωσιασμού, με στόχο να φανεί ότι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα είναι χαώδεις. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, απλά να προσθέσω ότι η κοινή ψήφος ανάμεσα στα κόμματα δεν αφορά δευτερεύουσα σημασίας νομοσχέδια, που κάποιος θα πει ότι επιτρέπεται να γίνουν συγκλήσεις. Πρόκειται για θεμελιακά νομοσχέδια που ταΐζουν τσάμπα χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, ελληνικούς και ξένους, με προαπαιτούμενα την ένταση της εργατικής λαϊκής εκμετάλλευσης. Είναι νόμοι που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε μια τεράστια πολεμική βάση θανάτου. Αλλά δεν επεκτείνομαι. Άλλωστε η Σεμίνα έχει μπροστά της περιοδίες και παρεμβάσεις. Εκεί θα πει πολύ περισσότερα. Σταματώ εδώ. Καλή συνέχεια και πάντα θετικά αποτελέσματα στον δρόμο που χάραξε η Σεμίνα. Καλό αγώνα για όλους μας. Με δυνατό κουκουέ στο λαό, άρα και στη Βουλή. Πριν δώσω το λόγο στον Τάσο Σωτηράκη και στη Χριστίνα Αλεξανιά να διαβάσουν κάποια αποσπάσματα από τα δύο βιβλία, από τις δύο αποδελτιώσεις, ο ένας από το πρώτο και η άλλη από το δεύτερο, ο ένας για το Μίκη Θεοδωράκη και η άλλη για τη Μάγδα Φίσα, θα ήθελα να σας πω μόνο δύο λόγια. Ξέρω ότι βιαζόσαστε όλοι να ακούσετε και τη Γιώτα Νέγκα, τη Βελεσιώτου και τον Τριανταφυλλίδη. Ναι, 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 ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστε καλά. Να σας ενημερώσω ότι αυτές οι δύο αποδελτιώσεις, αυτά τα δύο βιβλία, είναι βιβλία που περιέχουν μέσα κάποιες συλλεκτικές συνεντεύξεις, με την έννοια ότι αυτές οι συνεντεύξεις που έγιναν κάποτε δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή έχουν σβηστεί από κάποια κανάλια που είχαν παιχτεί. Όπως παραδείγματος χάρη η πρώτη ζωντανή συνέντευξη του Γιώργου Νταλάρα, 1984, 3, 2, κάπου εκεί. Το παρασκήνιο της εκπομπής με τον Δημήτρη Χόρν. Οι πρώτες, οι σπάνιες εξομολογήσεις του Μίκη Θεοδωράκη και της Αλέκας Παπαρίγα. Η πρώτη μη ξεκαρδιστική συνέντευξη του Χάρη Κλίν. Τα παράπονα της Άννας Καλουτά και του Στέλιου Καζατζίδη. Οι άγνωστες ιστορίες του Γιώργου Μαρίνου, της Ειρήνης Παπά, της Έλλης Λαμπέτη και άλλων. Επίσης, αυτά τα δύο βιβλία περιέχουν και συνεντεύξεις με σύγχρονα πρόσωπα, όπως η Αλέιδα Γκεβάρα, η κόρη του Τσέ, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Στάνκογλου, ο Μετζικό, ο Φυράντου, πολύ. Ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Κύριλλος Παπασταύρου, είπε προημερών ότι καταφέρνω να ζωγραφίζω δημοσιογραφικές προσωπογραφίες. Μ' άρεσε πολύ, γι' αυτό σας το λέω, έτσι, να κάνω και λίγο φιγούρα, ήταν ωραίο αυτό που είπε. Και μας το πετάξετε μόνο αυτό που έπεσε. Προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνω στο παρελθόν και να ανακαλύπτω πράγματα και να βρίσκω διαμάντια από ανθρώπους που πέρασαν και άφησαν ένα στίγμα στην πολιτική, την καλλιτεχνική ζωή αυτού του τόπου, την επιστημονική. Και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να καταγράφουμε το παλμό της εποχής μέσα από τους ανθρώπους της. Προφανώς υπήρξαν και κάποιοι δύσκολοι συνομιλητές. Πάρα πολύ δύσκολοι στην προσέγγιση. Επίσης, ο Καντάφη ήταν πολύ δύσκολος, ο Καζατζίδης ήταν δύσκολος, ο Χόρν. Βέβαια, αυτοί οι δύσκολοι συνομιλητές είναι αυτοί που τελικά έχουν πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ελπίζω οι αποδελτιώσεις αυτές να είναι χρήσιμες και σε επόμενες γενιές και να ανακαλύψουν εκεί πράγματα που δεν τα φαντάζονται ότι κάποτε υπήρξαν και να πάρουν για κάποια πρόσωπα όχι μόνο εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες αλλά και λόγια ουσίας και να νιώσουν αυτό το άγγιγμα ψυχής. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω συνεντεύξεις όσο μπορώ και όσο αντέχω στο Ριζοσπάστη κάθε Κυριακή, στο Real FM με τις εκπομπές και με τα podcast στις πλατφόρμες. Στις επερχόμενες εκλογές, ας το προσθέσω και αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται, θα είμαι υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ στο νότιο τομέα, να το θυμάστε.
κατεβαίνω στο μεγαλύτερο τομέα της, της Αθήνας με τη σιγουριά ότι αγωνίζομαι δίπλα στους έντιμους, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τους ακέραιους και τους αντισυμβίβαστους. Λοιπόν, θα ήθελα κλείνοντας να πω σε κάποιους που σκέφτονται, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, αν πρέπει να ψηφίσουν ή όχι, μιλάω για αυτούς που πάνε και πρώτη φορά στην κάλπη και που ισχυρίζονται ότι δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά που έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, ότι όποιος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική είναι ιδιώτης, στην ουσία σημαίνει βλάξ, και τελικά αν δεν ασχοληθεί με την πολιτική, δεν τον ενδιαφέρουν τα κοινά, θα αναγκαστεί να γίνει έρμεο αυτής της πολιτικής που το επιβάλλουν. Αυτό κάπως να το έχουμε στο μυαλό μας. Ο κύριος Σωτηράκης, δεν ξέρω τώρα αν είναι σε θέση και σε διάθεση πάντα να διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από το Μίκη Θεοδωράκη, από τη συνέντευξη. Βασικά, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για τη δεύτερη, αλλά και για την πρώτη αποδελτίωση, να συνεχίσουν και για την τρίτη. Και για την τρίτη, έτσι. Και μακάρι και για την τέταρτη. Καλέ, ναι. Γεροί να είμαστε. Μίκης Θεοδωράκης, το ότι δεν στηρίζεται ο πολιτισμός θα το βρούμε μπροστά μας. Μία από τις πολλές συναντήσεις μου με τον Μίκη Θεοδωράκη πραγματοποιήθηκε το 1998 με φόντο την Πρετόρια στη Νότια Αφρική. Εκεί θα έδινε δύο συναυλίες με το ορατόριό του «Άξιον εστί» σε ποίηση «Οδυσσέα Ελίτη», τις οποίες και θα διεύθυνε. Σε εκείνη τη συνέντευξη μίλησε μεταξύ άλλων για τις πληγές και τα αποθυμένα του Έλληνα, για το τι συνέβαινε στα σπίτια που κρυβόταν όταν βρισκόταν στην παρανομία και το ρόλο της αστυνομίας και της χωροφυλακής, για τις σχολές που εκπαίδευαν βασανιστές, για τον ανυπεράσπιστο ελληνικό πολιτισμό και άλλα. Να μιλήσουμε για τις περιπέτειές σας στα σπίτια που κρυβόσασταν τον καιρό της δικτατορίας. Πρέπει να ξέρετε πως όταν κρυβόμουν σε ένα σπίτι και μετά μάθαιναν ποιος ήμουν, με διώχναν. Δεν είχα τότε που να πάω. Κάποτε όμως στέριωσα όταν με πήγα να μείνω σε ένα σπίτι στο Χαϊδάρι και μάλιστα ως σύντροφο Αναστασιάδη. Ζούσε εκεί μια κυρία με την κόρη της. Τους είπαν ότι ήμουν καταζητούμενος από τη δικτατορία και έπρεπε να με κρύψουν για μερικές μέρες. Αποφάσισαν οι δύο γυναίκες να με κρύψουν στο υπόγειο. Κάποια στιγμή η κόρη με ρωτάει: «Αλήθεια, ακούτε τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη? Αγαπάτε τη μουσική του?» «Έτσι και έτσι», της απαντάω. Τότε πάει μέσα και μου φέρνει δίσκους μου. Με πιάσαν τα γέλια και αναγκαστικά φανερώθηκα. Αντί να φοβηθούν αυτές οι γυναίκες, πήγαν εκείνες τελικά στο υπόγειο και άφησαν εμένα επάνω σε ολόκληρο το σπίτι και με φρόντιζαν σαν πρίγκιπα. Κι όμως δεν ήταν ενεργά μέλη της αντίστασης. Ποια εικόνα είναι πιο έντονη από εκείνες τις μέρες? Επειδή αυτό ήταν το μοναδικό σπίτι με τηλέφωνο στην περιοχή, μπαινόβγαινε πολλοί κόσμος. Θυμάμαι λοιπόν που μου είχαν μια ωραία κρυψώνα πίσω από ένα μεγάλο πιάνο. Μου είχαν βάλει και ένα άνετο μαξιλάρι στο πάτωμα και κρυβόμουν εκεί όταν έρχονταν γείτονες. Εκεί συνέβαινε να κάθομαι και ολόκληρη τη μέρα για να περνάει. Και ολόκληρη τη μέρα. Για να περνάει η ώρα λοιπόν, έγραφα μουσική. Και το βράδυ, αργά τη νύχτα, με βγάσαν λίγο έξω. Θυμάμαι κάποτε, επειδή επρόκειτο να έρθει επίσκεψη ο αδελφός της ιδιοκτήτριας, με έκρυψαν σε έναν ντουλάπι. Μακρύ βέβαια. Έμεινα εκεί οριζοντιωμένος και ακίνητος από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μετά αυτός ο παράξενος εγκλεισμός γινόταν όλο και πιο συχνά, όταν υπήρχαν μακράς διάρκειας επισκέψεις στο σπίτι. Πήρα 10 κιλά από το φαγητό και την ακινησία. Και μόλις πάχυνα, με παρέλαβε η ασφάλεια για κατανάλωση. Τους ξανασυναντήσατε αυτούς τους ανθρώπους? Βέβαια. Η κυρία Μαρία έζησε κοντά μας και φρόντιζε τη μητέρα μου μέχρι το τέλος της. Σε εκείνο το σπίτι σας συνέλαβαν τελικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Και πήγαν φυλακή και η μάνα και η κόρη και ο γιος και η νύφη. Όλοι φυλακίστηκαν εξαιτίας μου. Ξέρετε, σκέφτομαι πως κάποια περιστατικά μπορεί να ακούγονται αστεία σήμερα. Αλλά τότε που συνέβαιναν ήταν τραγικά. Πράγματι.
κελουσμένα στον κρύο υδρότα. Η δικτατορία συνέπεσε να γίνει λίγο μετά από τη σφαγή στην Ινδονησία, τότε που γέμισαν οι ποταμοί με πτώματα. Λένε πως φάχτηκαν 500.000 άνθρωποι, οπότε πιστεύαμε πως ήταν η σειρά μας μετά. Περιμέναμε να μας καθαρίσουν. Ήταν και εκείνα τα βασανιστήρια, και τα κλασικά και τα εισαγόμενα, εκείνη η θηριωδία που δεν τη χωράει ανθρώπινος νους. Οι περισσότεροι βασανιστές μας είχαν εκπαιδευτεί στην Αμερική. Κάποια γεγονότα τα έχει περιγράψει και ο Γαβράς στην κατάσταση πολιορκίας. Πήγαιναν οι αξιωματικοί μας σε ειδικές σχολές βασανιστών στην Αμερική και σπούδαζαν την τέχνη. Τότε εξειδικεύονταν και στη χρήση ηλεκτροδίων στους βασανισμούς. Άλλοι εκπαιδεύονταν στην Βρετανική σχολή, την πιο εκλεπτισμένη, και άλλοι στην πιο άγρια και βάρβαρη Γερμανική σχολή. Ήμουν πολύ θυμωμένος, πολύ αγανακτισμένος, το θεωρούσα άδικο με τους φόρους μας να τρέφονται αυτοί οι αξιωματικοί και μετά να αγοράζουν όπλα για να τα στρέφουν εναντίον μας. Ήταν χυδαίο. Είχαμε απέναντί μας μια αστυνομία και μια χωροφυλακή που βασάνιζε. Ένα παλάτι που οργίαζε. Ποιος τολμούσε να τα βάλει με αυτό το άγριο καθεστώς? Τότε, και λίγο άσχημα να μιλούσε κάποιος, δεν έπαιρνε π.χ. άδεια αυτοκινήτου. Δεν διοριζόταν ούτε ως νεκροθάφτης. Όταν τότε έβγαινε κάποιος και μιλούσε ενάντια στο κατεστημένο, έπαιζε κορώνα γράμματα τη ζωή του. Θυμήσου μόνο πόσοι πολλοί δολοφονήθηκαν επειδή αντέδρασαν, μίλησαν, αγωνίστηκαν. Βλέπουμε ακόμη το φαινόμενο. Να στείνονται χουντογλέντια από την αστυνομία και να μην κουνιέται φύλλο. Παρατηρώ και έντονη φασιστική νοοτροπία μέσα στους κόλπους της και διασύνδεση με τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει μια επικίνδυνη συνέχεια στο χώρο της. Καταλήγω πως δεν έχουν ακόμη στερεωθεί καλά οι δημοκρατικοί θεσμοί στη χώρα. Έχουμε τεράστια κοινωνικά προβλήματα που μας κάνουν να ντρεπόμαστε και δεν βλέπω τους πολίτες στο μεγαλύτερο μέρος τους να αγωνίζονται για την επίλυσή τους. Νιώθω κάτι σαν παρέτηση. Πείτε μου αν θέλετε, πού πιστεύετε πως οδηγεί τελικά το απάνθρωπο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε? Πιστεύω πως πέρασε η περίοδος της αποθέωσης του καπιταλισμού και τώρα φαίνονται πλέον οι αδυναμίες του, τα φρικτά, τα τραγικά αδιέξοδα που δημιουργεί. Ο καπιταλισμός δημιούργησε μια νέα δυστυχία σε όλο τον κόσμο. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε νέες σκέψεις, νέες ανακατατάξεις, νέες συγκρούσεις, αλλά και σε νέες λύσεις. Πώς χαρακτηρίζεται την εποχή μας? Εποχή άκρα του εγωισμού, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ατομικές και οικογενειακές δυστυχίες. Τι δεν υπερασπιζόμαστε στην Ελλάδα σήμερα? Την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας. Δηλαδή, δεν υπερασπιζόμαστε την ψυχή της Ελλάδας. Είμαστε γενικώς ένας θυμωμένος, ένας πληγωμένος λαός. Είμαστε πληγωμένοι γιατί χάσαμε πολλά. Χάσαμε τη Μικρασία, χάσαμε την πόλη, χάσαμε την Αγιά Σοφιά. Ο Μέγας Αλέξανδρος παλιά μας πήγε μέχρι τις Ινδίες. Χάσαμε και τις Ινδίες. Χάσαμε και την Αίγυπτο. Υπάρχει στήριξη του πολιτισμού σήμερα? Κατηγορηματικά όχι. Τα κονδύλια που δίνονται στον πολιτισμό είναι ψίχουλα. Και αυτό οπωσδήποτε θα το βρούμε μπροστά μας. Μια πολιτιστική επένδυση είναι τελικά οικονομική επένδυση, αλλά θέλει χρόνο και υπομονή. Εμείς παλιά θεωρούσαμε εθνικό ηγέτη μας τον Κωστή Παλαμά. Υπήρξαν αξίες πνευματικές, ηθικές, εθνικές. Και όταν ήρθαν τα μεγάλα γεγονότα, ήμασταν δυνατοί να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν λυγίσαμε. Εγώ ως Έλληνας καλλιτέχνης πιστεύω πως όλη αυτή την καλλιτεχνική κληρονομιά που πήραμε από τους προγόνους μας, την ποίηση, το θέατρο, τη μουσική, την πήγαμε λίγο πιο πέρα. Ειδικά από το 1940 μέχρι σήμερα, αυτοί οι 50-60 εργάτες της τέχνης την ανέβασαν ψηλά. Το πιστεύω αυτό. Εκείνο που εισέπρατα εγώ ως νέος από την ελληνική τέχνη είναι το 1/50 από αυτό που εισπράττει ένα παιδί σήμερα. Πριν λίγο, σαν ζητούσαν δύο κορίτσια και σας είδα που μιλούσατε αρκετή ώρα. Θα ήταν αδιάκριτο να ρωτήσω τι λέγατε. Πράγματι ήρθανε δύο κορίτσια μετά από τη συναυλία και το ένα κορίτσι μου είπε: «Οι γονείς μου είναι Έλληνες και εγώ γεννήθηκα εδώ, στην Πρετόρια.
Μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα πως είμαι Αφρικανή. Δεν ήθελα να είμαι κάτι άλλο. Άκουσα τα τραγούδια σας και αποφάσισα πλέον να λέω περήφανη πως είμαι Ελληνίδα. Το ίδιο μου είπε και η αδελφή της. Γι' αυτό σας λέω, είναι σπουδαίος ο ρόλος που παίζει ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, τα προφητικά λόγια, όλα αυτά τα έλεγε το 1998. Η Χριστίνα Αλεξανιάν θα διαβάσει ένα απόσπασμα ενός άρθρου μου στο Ριζοσπάστη για τη Μάγδα Φίσα. Σε μήνα να σε χαιρετήσω κι εγώ, μέσα στη δεκαετία του 90 γνωριστήκαμε και είναι μεγάλη μου τιμή που ήμασταν κορίτσια και οι δύο. Και είναι μεγάλη μου τιμή που θα διαβάσω ένα τόσο δυνατό και συγκινησιακό απόσπασμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία. Όλες οι μάνες στο πρόσωπό της. Τη Μάγδα Φίσα δεν τη θυμάμαι μόνο στην επέτειο της δολοφονίας του παιδιού της. Χρόνια τώρα μου δημιουργεί σκέψεις και ερωτήματα που για να καταγραφούν δεν περιμένουν κάποια επέτειο ή κάποιο άλλο γεγονός, όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι δεν παρευρέθηκε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 47η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτό φανταζόμουν πως θα έκανε και μπορώ να την καταλάβω. Στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας, που μοιάζει να βγει και από αρχαία τραγωδία, βλέπω πάντα κι άλλες μάνες. Στο άδειο βλέμμα της, βλέπω και τη μάνα του Πακιστανού εργάτη, Σαχσάτ Λουκμάν, που δολοφόνησαν χρυσαυγίτες στα κάτω πετράλωνα, όταν πήγαινε με ποδήλατο, ξημερώματα στη δουλειά του. Βλέπω τις μάνες των Αιγύπτιων ψαράδων και των αλλοδαπών εργατών γης στην Κρήτη, που δέχτηκαν δολοφονική επίθεση. Βλέπω τις μάνες των κομμουνιστών και των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, για τους οποίους στήθηκε δολοφονική ενέδρα από ναζιστές. Και τόσες ακόμη. Βλέπω ένα χορό γυναικών με μαύρα ρούχα μέσα σε ένα βλέμμα. Όλες μέσα στα μάτια της Μάγδας, που έγιναν αστήρευτες λίμνες δακρύων, αλλά και ορμητικά ποτάμια θυμού και αγώνα. Η Μάγδα Φίσα, από το 2013, από εκείνον το Σεπτέμβρη, που ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε το γιο της στην καρδιά, έχει μαχαιρωθεί και εκείνη, με δυνατή επαγγελματική μαχαιριά. Αυτή η εικόνα της αγέροχης δυνατής γυναίκας που τα βάζει με ένα ολόκληρο σύστημα που δεν λυγίζει στιγμή και μόνη της στέκεται απέναντι όχι μόνο στους χρυσαυγίτες αλλά και στον χυδαίο νομικό χρυσαυγητισμό που δεν ζητάει βοήθεια από κανέναν όταν παλεύει με τα τέρατα και δεν βγάζει τα μαύρα από πάνω της. Στην πραγματικότητα είναι ένα πλάσμα που δεν έχει ανάσα. Το έχει πει έτσι ακριβώς. Ένιωθε πως είχε νεκρωθεί. Δεν υπήρχε στα αλήθεια. Απλώς ανέπνεε. Ούτε γνώριζε ότι μπορεί να έχει τόση δύναμη. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα έχανε το παιδί της και δεν θα πέθανε η ίδια σε 5 λεπτά. Δεν πέθανε. Ναι. Αλλά ζει και αυτή όπως και οι άλλες όλες μάνες με τον πιο επώδυνο, αλόκοτο και φιαλτικό τρόπο. Το μετά από εκείνη τη νύχτα. Τους νίκησε. Ναι. Αλλά δεν έχει το παιδί της. Την πρώτη φορά που την είδα, η εικόνα της χώρεσε αστραπιαία μέσα στο ίδιο κάδρο με εκείνη την άλλη μάνα που θρηνεί πάνω από τον δολοφονημένο απεργό γιο της, το Μάη του 36. Και για τις δυο, αλλά και για όλες τις προηγούμενες, έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος αυτά τα λόγια στον επιτάφιο. «Γλυκέ μου εσύ, δεν χάθηκες. Μέσα στις φλέβες μου είσαι. Γιέ μου,
Στις φλέβες ολουνών έμπα, βαθιά και ζήσε. Η Μάγδα Φίσα τα βράδια δεν μπορεί να έχει χρόνο και διάθεση να παρίσταται σε δεξιώσεις και μέγαρα. Όπως έχει πει η ίδια, τα βράδια γυρίζει σπίτι της για να μιλήσει στο γιο της. Γιατί νιώθει πως είναι ακόμα εκεί ο Παύλος και την περιμένει. Εκείνη του μιλάει κανονικά, του λέει τα νέα και περιμένει να τον ακούσει. Το ότι δεν παίρνει απάντηση την πληγώνει βαθιά και την πονάει αφάνταστα. Καμιά φορά του θυμώνει που βγήκε έξω εκείνο το βράδυ. Ύστερα όμως κλαίει και του ζητάει συγγνώμη. Γιατί ξέρει ότι ποτέ δεν θα έκανε κάτι που θα τη στεναχωρούσε. Και έτσι περνούν οι ώρες και τα χρόνια. Αναρωτιέμαι, όλες αυτές οι μάνες πώς μπορούν να αντέχουν την ομορφιά ενός καλοκαιριού χωρίς τα παιδιά τους. Πώς μοιράζονται μόνες τους πια τη χαρά μιας γιορτής, μιας εκδρομής, ενός αστείου. Πώς κάθονται σε ένα στρωμένο τραπέζι δίπλα στην άδεια θέση τους. Πώς αγγίζουν ακόμη ένα ρούχο τους. Πώς είναι να μην ακούγεται πια το κλειδί τους στην πόρτα, ούτε τα γέλια και οι φωνές τους. Πώς είναι να ζουν με ακροτηριασμένη καρδιά. Ακόμη και όταν στις 22 Δεκάτου του 20 η δικαιοσύνη έστειλε 38 φασίστες στο κελί, εκείνη ένιωθε πως ο Παύλος δεν δικαιώθηκε, γιατί δεν ήταν εκεί. Έτσι είπε. Ο αγώνας όλων μας δικαιώθηκε, ψιθύρισε. Αλλά ο Παύλος λείπει. Οι τίγρεις, λένε, προστατεύει το μωρό της ακόμη και νεκρό. Και εκείνη αυτό κάνει. Αυτό ξέρει από την ώρα που είδε το γιο της στο νεκροθάλαμο. Τα ουρλιαχτά πόνου για το παιδί της που σκίζουν τα σπλάχνα της ακούγονται μόνο μέσα της. Έξω, στο πέτρινο πρόσωπό της, φαίνεται και ακούγεται δυνατά μόνο η απόφαση. Θα το προστατεύσει. Και μαζί με αυτό και κάθε άλλο αθώο παιδί που θέλει να είναι ελεύθερο. Δεν καταλαβαίνει από απειλές και τρομοκρατία και ρόπαλα και σιδερογροθιές και μαχαίρια. Άντεξε και όταν βρέθηκε ολομόναχη σε μια άδεια αίθουσα δικαστηρίου. Άντεξε και όταν ήρθε αντιμέτωπη με τα θηρία, τους χλεβασμούς, τις προσβολές, τις συκοφαντίες, τα ψέματα. Με τους φίλους του γιού της στο πλευρό της στάθηκε βράχος. Ακόμα και όταν έβλεπε να τον ξαναμαχαιρώνουν με εκείνο το προκλητικό ξέπλυμα της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής από την εισαγγελέα οικονόμου. Η Μάγδα, όσο ζει, θα παλεύει για να μην δοθεί σπιθαμή δημόσιου χώρου και λόγου στους φασίστες. Δεν είναι πια μόνο ότι γράφει ταυτότητά της. Σε καιρό ειρήνης είναι πλέον ένα σύμβολο στον αντιφασιστικό αγώνα. Έτσι τη σεβόμαστε. Τη σκεφτόμαστε. Την αγαπάμε. Είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι η οικογένειά μας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν αντριχιαστική η Χριστίνα. Κάπου εδώ τελειώνουμε και πάμε όλο ταχώς προς την πλευρά της Γιώτας Νέγκα, της Φωτηρής Βελεσιώτου και του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Όμως, έχω να θέσω ένα ερώτημα. Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι αυτή η γυναίκα που είναι δίπλα μου μπορεί να εμπλέκεται σε δωροδοκίες? Δεν το ξέρει αυτό που πάω να κάνω τώρα. Σε δωροδοκίες η Αλέκα Παπαρίγα για να πετύχει το σκοπό της. Δεν είμαι δάκτυλο ΣΥΡΙΖΑ, λέω την αλήθεια. Μετά από πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, πίεση, οργάνωση κλπ, καταφέρνουμε την Αλέκα να μιλήσει στην τηλεόραση σε δύο εκπομπές, μία το 2004 και μία το 2008. Τότε ήταν Γενική Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στην πρώτη, λοιπόν, ξεκινώντας για να τη ζεστάνω,
Ξεκίνησα με κάποια περιστατικά άγνωστα στους πολλούς, λέγοντας το εξής. Απευθύνθηκα στους τηλεθεατές και είπα «Η σημαντική γυναίκα που φιλοξενώ απόψε είναι γνωστό σε όλους πόσο είναι υπεράνω πάση υποψίας, δεν υποκύπτει σε πειρασμούς, είναι άτεκτη, ξέρετε ότι κάποτε δωροδόκησε κάποιον για να πετύχει το σκοπό της. Παγώνει το ακροατήριο». Η Αλέκα γελάει όμως, διότι δεν ζυπάει με τίποτα. Λέω, μιλάμε για ένα ζευγάρι νάιλον κάλτσες, Αλέκα. Δωροδοκίσατε κάποτε μια δασκάλα σας στο δημοτικό? Απαντάει, μα μου το ζήτησε. Μ' αρέσει που απολογίστε, της λέω. Με ρωτούσε κάθε φορά, ήρθε δέμα από την Αμερική? Έστελναν τότε οι συγγενείς των κρατουμένων κάποια δέματα στα παιδιά. Μου είχε ξαναζητήσει και της είχα πάει άλλη μια φορά κάλτσες της δασκάλας. Με περίμενε κάθε φορά να της πω πότε θα έρθει το δέμα. Αυτό την ενδιέφερε, να πάρει κάλτσες. Ήταν μεγάλη απογοήτευση για μένα. Όταν το θυμόμουν τα επόμενα χρόνια, σκεφτόμουν πως αυτή η γυναίκα μπορούσε να ζητάει κάλτσες από ένα παιδί 5-6 χρονών που ο πατέρας του ήταν φυλακή και κυριολεκτικά πίναγε. Κάτι άλλο τώρα. Νομίζω πως η αποκάλυψή του στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε σας πείραξε κάπως. Αναφέρομαι στην αποκάλυψή μου. Υπήρξατε τραγουδίστρια. Όλα τα άλλα που είπα τα ξεπεράσατε, της λέω με κάποιο τρόπο. Αυτό μάλλον όχι, ε. Και λέει, έχει σημασία να πούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε από τον Μάνο Λοΐζο και τον Χρήστο Λεοντή. Τηλεόραση τότε δεν υπήρχε. Πηγαίναμε λοιπόν σε μια ταβέρνα στους Φέακες, ο Μάνος μας τραγούδαγε κάτι τραγούδια, μας τα μάθανε, μετά ερχόταν και ο Χρήστος ο Λεοντής και ο Μίκης και η Φαραντούρη κοριτσάκι. Αφού μαθαίναμε τα τραγούδια, πηγαίναμε στην πλάκα. Σάββατο κυρίως με μακαρονάδες και τέτοια. Μετά πηγαίναμε στην Πνίκα, σε άλλη ταβέρνα, μετά πάλι τα μαζεύαμε, πηγαίναμε και τραγουδάγαμε σε άλλη γειτονιά. Δηλαδή γινόταν στόμα με στόμα η διάδοση αυτών των τραγουδιών. Κάποια στιγμή λέει ο Μάνος, θέλω να κάνω μια συναυλία, αλλά δεν έχω χοροδία. Ήταν λίγοι αυτοί που μπορούσαν να τραγουδήσουν. Οπότε καταλήγει λέγοντας, βρήκα τι θα κάνω. Θα φέρω μερικούς λαμπράκιδες, θα τους ανεβάσουμε στη σκηνή και τελείωσε. Έτσι ανέβηκα κι εγώ πάνω στη σκηνή, αλλά απλώς ανοιγόκλεινα το στόμα μου, λέει. Της λέω, ναι, αλλά μια μορφή εξαπάτησης είναι κι αυτό. Λέει, τέτοιες εξαπατήσεις σας κάνουν όλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Κι όμως εκείνη την ημέρα έγινε μια συναυλία μπροστά σε νέους ανθρώπους και ήταν πολύ σημαντικό. Σχεδόν πίναγε ο Μάνος τότε και η Μάρο, τι να λέμε τώρα. Όλος ο κόσμος όμως τραγούδαγε τα τραγούδια της. Ένα άλλο ζήτημα τώρα, κυρία Παπαρίγα, που έχω σημειώσει να συζητήσουμε είναι το ποσό που έχει ο λογαριασμός σας στο ταμιευτήριο. Έχετε 165 ευρώ και 86 λεπτά. Αυτά τα λεφτά πού τα βρήκατε? Απαντάει πάντα σοβαρά. Κοίταξε να σου πω, είναι φυσιολογικό. Η οικογένειά μου ήταν μια οικογένεια που δεν είχε χρήματα και δεν έχω κληρονομιές από πουθενά. Ό,τι ισχύει για όλα τα άλλα στελέχη του κόμματος ισχύει για μένα. Όταν έχουμε μια θέση, παράλληλα δεν μπορούμε να εξασκήσουμε κάποιο επάγγελμα. Παίρνουμε ένα μισθό από τον οποίο δεν μπορεί να κρατηθεί απόθεμα. Να πω όμως και κάτι με την ευκαιρία, γιατί κάποιος μπορεί να πει άτι κακομοίρα, αφού δεν μπόρεσε να κάνει επάγγελμα, περιορίστηκε. Αν δεν ήμουν στη διάθεση του κόμματος, θα ήμουν καθηγήτρια σε ένα σχολείο. Και πόσος νομίζετε θα ήταν ο μισθός μου? Δηλαδή δεν έκανα και μεγάλη θυσία. Κλασική Αλέκα. Ξέρω ότι ξυπνάτε 5 ή 6 ώρα το πρωί. Τι μπορεί να κάνει κάποιος από τόσο νωρίς, κυρία Παπαρίγα? Δεν είναι θέμα κομματικής αφοσίωσης. Έτσι μεγαλώσαμε. Κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι, φεύγω κατά τις 6, 6 και 30. Είναι η πιο ωραία ώρα της ημέρας. Νιώθω χαλαρή και ήρεμη. Ίσως αυτή να είναι και μια συνήθεια που σας έμεινε από τότε που ήσασταν λογίστρια. Αλήθεια, πόσα χρόνια ήσασταν λογίστρια στον Καλυβιώτη? Ήμουν και σε ένα άλλο εργοστάσιο, στην Ελευσίνα. Δούλεψα αναγκαστικά γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω σε σχολείο που ήθελα πολύ αφού τελείωσα φιλοσοφική. Εργάστηκα σε λογιστήριο 8 χρόνια. Η λογιστική επηρέασε αρνητικά το ταμπεραμέντο σας? Δηλαδή, δεν είναι κάπως γραφειοκρατική δουλειά του λογιστή να ασχολείται μόνο με μαθηματικά και σκέψεις? Δεν είναι στο δικό μου στυλ, πράγματι, αλλά είναι χρήσιμη. Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι και η πιο κατάλληλη σε αυτό το δούνε και λαβεί, αλλά ήταν χρήσιμη και μεγάλη εμπειρία. Και η τελευταία ερώτηση. Θυμάστε πόσες επιθέσεις είχατε δεχτεί στην αρχή, πρώτη γυναίκα σε τέτοιο πόστο, που είχαν να κάνουν με την εμφάνισή σας? Αλήθεια, σας άγγιξε ποτέ η κακεντρέχεια των ΜΜΕ?
Δεν υποτιμώ καθόλου ούτε την αισθητική της εμφάνισης, ούτε τίποτα, αλλά πράγματα που δεν με απασχολούσαν στα 18 μου χρόνια δεν μπορούν να με απασχολούν τώρα. Πάντως, η Οκτωβριανή Επανάσταση, έχετε πει, δεν έγινε επειδή ο Λένιν ήταν ωραίος. Και λέει, τελευταία απάντηση. Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Λένιν στα χειμερινά ανάκτορα, όλοι τον φαντάζονταν ως ένα πανύψηλο άνθρωπο. Και μπαίνει ένας κοντός. Και λένε, αυτός είναι. Να σου πω με την ευκαιρία, όταν πρωτοπήγα στην Καρδίτσα του 91, πήγα σε μια συγκέντρωση και όταν κατέβηκα, έρχεται ένας με ένα μπαστούνι και μου λέει, παιδάκι μου, είχαμε ένα γραμματέα, δείχνει με τα χέρια ψηλό, παλικάρι. Είχαμε ένα γραμματέα γόη. Πολύ κοντή είσαι. Σε φανταζόμουν πιο ψηλή. Λέω κι εγώ τι να κάνω. Έτσι με έκανε η μάνα μου. Κομμουνιστής ήταν. Είχαμε, λέει, ένα λεβέντι και τότε έλεγα στον σύντροφο το Χαρίλαο, είδες τι έπαθα. Και τότε μου έφεραν και τα βάθρα του Χαρίλαου που ήταν ψηλά και ήταν ψηλός και εγώ ήθελα κυβότια για να ανέβω πάνω σε αυτά. Τις έβαλα σε βιβλίο γιατί η ΕΡΤ δεν πρόκειται να επαναλάβει ποτέ αυτή την εκπομπή. Μπορεί και να έχει σβηστεί. Εμείς τώρα σιγά σιγά θα κατεβούμε και δεν ξέρω αν η κυρία Νέγκα, η κυρία Βελισσιώτη θέλουν να πούν κάτι πριν τραγουδήσουν ή όχι, ή ο κύριος Τριανταφυλλίδης που είναι και υποψήφιος στην Κοζάνη. Έτσι. Έχετε μικρόφωνο εκεί, ό,τι θέλετε. Είμαι πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σεμίνα και για την πρόσκλησή της αλλά και για τα υπέροχα λόγια που είπε για μένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωριζόμαστε με την έννοια της συχνής επαφής από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε, αλλά εγώ την ξέρω. Σε ξέρω βαθιά. Και την ξέρω βαθιά γιατί έχω δει τον τρόπο που συμπεριφέρεται στον άνθρωπο που κάνει τη συνέντευξη, τον τρόπο που ρωτάει, το σεβασμό, την ειλικρίνεια, την ευθύτητα. Δεν στέκεται στην επιφάνεια, αλλά πηγαίνει βαθιά με έναν τρόπο πολύ τρυφερό. Και έχει στόχο όχι να τον εκθέσει ή να προκαλέσει. Έχει στόχο να τον φωτίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο αυτό για έναν άνθρωπο να το κάνει, γιατί δίνει την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με αυτή την αλήθεια και την ειλικρίνεια. Θέλω λοιπόν να τις ευχηθώ πολλές αποδελτιώσεις, πολλές όμως, και καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα, πάρα πολλούς σταυρούς, δύναμη, κουράγιο και όλο αυτό είναι σπουδαίο γιατί μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις και μέσα από τη στάση ζωής ενός ανθρώπου και το κυνήγι της αλήθειας σε όλες τις εκφάνσεις, μαθαίνουμε κι εμείς, οι νεότεροι, οι συνοδοιπόροι όλοι, και κατανοούμε ότι η ζωή είναι πολύ σπουδαία και ένα μεγάλο δώρο και εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη δική μας και των συνανθρώπων μας για το καλό όλων και μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι δίκαιο να γίνει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Πάμε. Εσύ το κόσμο όλο νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσιο μου, τρομάζω με το ρόλο, κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο, η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε και η πέτρα που σηκώνω τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα, ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις
έχει στο πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φίλησανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη φόρτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετρά τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Ολόκληρη Αθήνα, ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Είστε καλά. Κάποια βραδιά
η φωνή του Κασατζίδη. Πέφταν τα άστρα μες στη λασπουριά. Μαύρος μάγκας ο καιρός και μαύρο φίδι. Γνεύει καρδιά, πάρε μυρουδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και εσύ σε το ταξίδι. Ταξίδι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα, γλυκιά μου. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μεγάλη η χαρά μου όταν χτύπησα το τηλέφωνο και μου λέει σε μήνα, θα έρθεις. Λέω, θα έρθω. Βεβαίως, είμαι ακόμα άρρωστη, έχω βροχίτιδα. Αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Υπέροχη. Λοιπόν, αυτά που γράφει σε μήνα, που λέγονται αποδελτίωση, εγώ θα τα πω αποβελτίωση. Μήπως διαβάζοντάς τα, βελτιωθούμε κι εμείς λίγο, έτσι. Θα ήθελα να της ευχηθώ να έχει πολλές χαρές, γιατί τα επικοινωνεί σε εμάς και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εγώ την παρακολουθούσα και την παρακολουθώ χρόνια και νομίζω ότι τώρα που την γνωρίζω και πιο πολύ, την αγαπώ πολύ. Της εύχομαι καλή επιτυχία στον εκλογικό δρόμο επίσης. Αυτό που μένουν
σημάδι. Μαχνά πάνε καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε και περιμένουνε. Επιτρέψτε μου να τις αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Έτσι. Πάμε.
Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μισά σβήσαν τα αστρά τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φθονερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θολό νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θολό. Έστω και απατηλές, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φθονερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θολό νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θολό νερό. Διάλεξα άλλο ένα τραγούδι να πω. Ναι, αλλά πού κατεβαίνεις υποψήφιος? Στον ομό Κοζάνης. Δεν το είπαμε αυτό. Είμαι υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα στον ομό Κοζάνης. Για όσους δεν το ακούσατε. Καταλαβαίνετε, όταν φύγετε από εδώ, θα κάνετε δύο τηλέφωνα για τον νότιο τομέα και για την Κοζάνη. Είναι τα πρώτα που θα κάνετε, μετά τα υπόλοιπα. Όμως το διάλεξα πρώτον γιατί είναι του Μίκη και δεύτερον γιατί είμαι παιδί πολιτικών προσφύγων, γεννήθηκα στην Ταυσκένδη και με αυτά τα τραγούδια εμείς σταθήκαμε όρθιοι, όχι εγώ, οι γονείς μου, κατ' επέκταση κι εγώ. Και στο Μίκη και στους αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος χρωστάμε εμείς σαν οικογένεια και όλη η πλατιά μας οικογένεια την ύπαρξή μας. Thank you.
φεγγάρι μαγιά μου κάνες. Και περπατώ στα ξένα. Τι είναι το σπίτι ορφανό. Τα βάσταχτο το δειλινό και τα βουνά. Και τα βουνά και τα βουνά λαμμένα. Στη λουρανιέ να πάει στη μάνα υπομονή. Στο μπαλκονάκι στη λουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή, να πάει στη μάνα υπομονή. Εμένιστο ματίλι, βρήκα στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη. Στη λουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σε μήνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.